Ξανά στα εθνικά μας θέματα ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Κατρούγκαλο. Πάμε όμως στον διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων της Παντίου, τον κύριο Κωνσταντίνη Φίγλη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Είναι πραγματική η απειλή ή δεν υφίσταται πια με τη στροφή που κάνει το Roots Race τις τελευταίες ώρες? Μπορεί όπως έκανε τη στροφή και βρίσκεται αυτή τη στιγμή εντός Κυπριακής ΑΟΣ, γιατί μην ξεχνάμε ότι παραβιάζεται και η Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, να έχουμε πάλι τη στροφή 180 μοιρών όπως είχαμε χθες το βράδυ και να επιστρέψει στην περιοχή που είναι δεσμευμένη έτσι κι αλλιώς και τώρα που μιλάμε. Το Roots Race βρίσκεται εντός της δεσμευμένης περιοχής, μόνο που έχει εξέλθει της ελληνικής φαλοκρηπίδας και έχει εισέλθει της Κυπριακής ΑΟΣ. Άρα λοιπόν μπορεί να είμαστε σε μια αρχική, πολύ αρχική φάση εκτόνωσης, μπορεί και όχι. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Η εκτίμηση δική μου από την αρχή είναι ότι θα πάμε σε μια εκτόνωση έτσι κι αλλιώς. Αλλά το θέμα είναι τι θα προηγηθεί αυτή τη εκτόνωση και με ποιους όρους θα πάμε σε αυτή την αποκλιμάκωση. Επειδή μιλάτε για όρους, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Είναι όροι που θα μας καθίσουν στο τραπέζι, όροι που τους βάζει η Τουρκία αυτή τη στιγμή? Δεν αισθάνομαι κάτι τέτοιο, για να σας είμαι ειλικρινής. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, είναι δεδομένο. Αλλά δεν αισθάνομαι ότι έχει καταφέρει το σκοπό της. Θα δούμε. Γιατί η Τουρκία βρίσκεται ένα δίκο. Και μπορεί να της αρκεί για την ώρα η ανοχή που επιδεικνύουν κάποιοι εκ των εταίρων μας. Η ανοχή για μένα δεν είναι αρκετή. Μπορεί η Τουρκία να πιστεύει ότι έτσι θα καταφέρει τους σκοπούς της. Είμαστε σε ένα από τα πολλά επεισόδια που θα ακολουθήσουν σε ένα ελληνοτουρκικό σύριαλ, το οποίο κάποια στιγμή λογικά θα μας οδηγήσει σε διερευνητικές συνομιλίες, οι οποίες είναι η βολιδοσκόπηση των προθέσεων της άλλης πλευράς, και θα δούμε αν οι διερευνητικές συνομιλίες μας οδηγήσουν αργότερα σε κάποιο είδους διάλογο, μάλλον σε κάποιο είδους διαπραγμάτευση επί της ουσίας. Είμαστε μακριά από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, ναι. Αλλά μπορεί τελικά να μην είμαστε τόσο μακριά όσο κάποιοι θεωρούν, αν και εφόσον έχουμε μία αποκλιμάκωση της έντασης γρήγορη και σύντομη. Κύριε καθηγητά, η πρόκληση ωστόσο της Τουρκίας είναι τόσο όσο, δηλαδή είναι ακριβώς το όριο, να το πούμε έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι περιθώρια αυτή η πρόκληση αφήνει στην Ελλάδα για να διεκδικήσει το δίκιο της? Το σημειώνω αυτό είτε σε επίπεδο επιχειρησιακής δυνατότητας είτε σε επίπεδο διπλωματικής δυνατότητας. Γιατί από ό,τι βλέπουμε, αυτές οι θολές καταστάσεις ορισμένες φορές που βγαίνουν και στις δηλώσεις των Ευρωπαίων κυρίαρχα ηγετών δεν δείχνουν να έχουν και μεγάλη βαρύτητα. Η αλήθεια είναι ότι για την ώρα η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ικανοποιητική. Αντιθέτως, θα έλεγα. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας στρατηγικός οργανισμός, ο οποίος καθυστερεί να λάβει αποφάσεις και καθυστερεί να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες. Μπορεί να μην προβεί καν. Όμως, θεωρώ ότι ακριβώς επειδή η Τουρκία κινείται, όπως ορθά αναφέρατε, στο όριο, έχει ξεπεράσει, κατά την άποψή μου, πάρα πολλές φορές το όριο, και έχει δημιουργήσει, αν μη τι άλλο, ένα προβληματισμό. Αυτός ο προβληματισμός μπορεί να μην οδηγήσει σε κυρώσεις. Το πιθανότερο είναι αυτό, τουλάχιστον άμεσα. Αν και αυτό είναι το οποίο θα θέλαμε. Και όταν λέω κυρώσεις, εννοώ σοβαρές κυρώσεις. Έτσι, δεν εννοώ κυρώσεις και τα μάτια του κόσμου. Όμως, αυτός ο προβληματισμός αθρίζεται. Και οι ενέργειες της Τουρκίας, οι παραβατικές, αθρίζονται. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που κάνει η Τουρκία ήδη από την έκδοση της Ναύτεξ είναι παράνομο. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο το να διεξάγει σεισμικές έρευνες που από ό,τι φαίνεται δεν διεξάγει. Είναι παράνομο έτσι κι αλλιώς αυτό το οποίο γίνεται από πλευράς Τουρκίας. Για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν μπορεί να δεσμεύσεις μια περιοχή για σεισμικές έρευνες η οποία δεν σου ανήκει. Και να το πω αλλιώς. Ακόμα κι αν για την οικονομία της συζήτησης πάρω την τουρκική εκδοχή. Ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και όχι ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αυτό βέβαια πόρο απέχει παρασάγκας από την διεθνή νομική πραγματικότητα, αλλά το λέω για την οικονομία της συζήτησης. Ναι. Ακόμη λοιπόν και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εφόσον δεν είναι οριοθετημένη η συγκεκριμένη περιοχή και δεν υπάρχει συμφωνία διμερής μεταξύ κρατών ή απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, κανένας δεν επιτρέπεται να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια εκεί. Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πόσο θα διαρκέσει αυτή η ένταση. Γιατί φαίνεται ότι και με τις τελευταίες δηλώσεις των Τούρκων
πάμε για ημέρες πολλές, δεν πάμε για έτσι μια μικρή περίοδο έντασης. Ναι, είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι εύκολο για την, για την Τουρκία να κρατήσει η ένταση όσο καιρό μας προδιαθέτουν ότι θα κρατήσει, δηλαδή μήνες, και δεν είναι καθόλου εύκολο για την Ελλάδα να δεχθεί το roots race να σουλατσάρει εντός αυτού που εμείς θεωρούμε ως δική μας υφαλοκρηπίδα για αρκετό καιρό. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα η οποία να είναι καταλυτική, το αποτέλεσμα θα είναι ότι η Ελλάδα θα είναι υποχρεωμένη να κλιμακώσει, και αυτή η κλιμάκωση μπορεί να μας οδηγήσει σε οποιοδήποτε σενάριο, ακόμα και στο πολύ κακό σενάριο. Ναι, πόσο, να το πω έτσι, πιθανό είναι το κακό σενάριο, γιατί ακούμε όλη αυτή τη δυνατότητα επιχειρησιακής ετοιμότητας, ψηλής ετοιμότητας που υπάρχει για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Ναι. Για μένα δεν είναι το πιθανότερο σενάριο. Για μένα το πιθανότερο σενάριο, όπως είπα και λίγο πριν, είναι αυτό της αποκλιμάκωσης. Μάλιστα. Όμως, όσο η Τουρκία κινείται στην κόψη του ξηραφιού, με αυτό τον αναθεωρητισμό ο οποίος την διακατέχει και με αυτή την επιθυμία της ηγεσίας της να παραβαίνει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, να παραβιάζει διεθνείς συνθήκες και γενικά να λειτουργεί με έναν τρόπο απέναντι στο διεθνές δικαιοκρατικό σύστημα, ο οποίος είναι τουλάχιστον περιφρονητικός, οπωσδήποτε τα σενάρια είναι, ξαναλέω, όλα ανοιχτά. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να μπει σε στρατικοποίηση της κατάστασης, εκτός εάν προκληθεί σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή εκτός εάν ξεπεραστεί αυτό που η Ελλάδα θεωρεί ως δική της κόκκινη γραμμή σε σχέση με την παραβίαση κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις αναφορές. Καλή συνέχεια. Εγώ. Καλό βράδυ.